Έχουμε ένα Kia Sportage 2021 υβριδικό και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει. Εάν ανοιχθεί κάποια από τις 4 πόρτες, εάν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό και εάν γυρίσει το κλειδί στη θέση on. Λαμβάνουμε μήνυμα με συγκεκριμένη ειδοποίηση κάθε φορά και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε και το σύστημά μας. Θα κουνήσουμε το αυτοκίνητο να δούμε τον κραδασμό. Αφοπλίζουμε. Οπλίζουμε πάλι. Τώρα, θα ανοίξουμε το αυτοκίνητο. Ακόμα και με το εργοστασιακό χειριστήριο, εάν γίνει αντιγραφή. Ενεργοποιείται και γυρίζουμε και το κλειδί στη θέση on όπως γίνεται σε μια παραβίαση. Αφοπλίζουμε. Το αυτοκίνητο βλέπουμε έχει 385 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Έχουμε λάβει πρώτο μήνυμα. Sensor alarm είναι ο σιτήρας του κραδασμού όταν κουνήσαμε το αυτοκίνητο. Μετά, door alarm όταν άνοιξε η πόρτα και ACC alarm όταν γύρισε το κλειδί στη θέση on. Σε κάθε μήνυμα έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα, ημερομηνία με τη χρονιά πρώτα 2021, τρίτος μήνας, 16 του μήνα, 13:38 η ώρα και link Google Maps. Εδώ έχουμε προεπισκόπηση, μπορούμε να ανοίξουμε και το άλλο link. Βλέπουμε μας δείχνει Ανδριανουπόλεως και Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως γωνία. Ακριβώς εδώ δηλαδή που βρίσκεται το κατάστημα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο. Και θα στείλουμε μήνυμα να διακόψουμε τον κινητήρα. Αυτό εδώ είναι το μήνυμα. Αλλάζει, έχουμε πει, αυτός ο κωδικός. Βλέπουμε αριστερά και το αυτοκίνητο. Βλέπουμε έσβηστο αυτοκίνητο. Δεν ξαναπαίρνει μπρος. Και βλέπουμε και επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η διακοπή του κινητήρα. Τώρα θα στείλουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση. Αυτό είναι το μήνυμα. Το στέλνουμε, αλλάζει, έχουμε πει, ο κωδικός και περιμένουμε. Επανήλθε το αυτοκίνητο. Θα μας έρθει και η επιβεβαίωση. Ορίστε. Και μπορούμε να βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο κανονικά. Χωρίς check engine και προβλήματα. Αυτά.